Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα σχολεία ολόκληρης της χώρας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ανάμεσά τους και αυτά των Σερών. Μια σχολική χρονιά η οποία, σύμφωνα με το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών Γιάννη Καραβασίλη, ξεκινά με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς. Μια σχολική χρονιά η οποία ξεκίνησε πολύ πριν. Ξεκίνησε με τους διορισμούς για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή. Ξεκίνησε με τους αναπληρωτές οι οποίοι για πρώτη φορά ήρθαν τον Αύγουστο και για πρώτη φορά ανέλαβαν υπηρεσία στις 1 Σεπτεμβρίου και βρίσκονται στα σχολιά μας. Αναπληρωτές που είναι μέχρι και ειδικό βοηθητικό προσωπικό που χρειάζονται στα σχολιά μας. Τα βιβλία στη θέση τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Δυστυχώς όμως, ένας ιός, ένας αόρατος εχθρός, είναι αυτός που αλλάζει όλο αυτό το ευνοϊκό κλίμα, αν θέλετε το δηλητηριάζει, και έτσι το τρίπτυχο εκπαιδευτικός, γονέας και μαθητής είναι αυτό που εμφανίζεται στη νέα αυτή πραγματικότητα. Ο κ. Καραβασίλης είχε μια σειρά επαφών με τους διευθυντές και προϊσταμένους δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων αντίστοιχα, προκειμένου να τους ενημερώσει για το τι πρέπει να ισχύει, σημειώνοντας ότι υπάρχουν 3 όπλα στη διάθεσή τους. Οι λεπτομερείς οδηγίες του ΕΟΔΗ, η κοινή υπουργική απόφαση που κατανέμει αυτές τις οδηγίες κατά άρθρο, αλλά και ξεχωριστές εγκύκλες για νηπιαγωγεία και άλλες για δημοτικά. Επειδή όμως η κάθε σχολική μονάδα είναι διαφορετική, και ενώ άλλη σχολική ομάδα έχει σκαλιά, άλλη έχει μεγαλύτερη αυγή, άλλη μικρότερη. Για το λόγο αυτό και με εντολή μου, οι διευθυντές των σχολείων και οι σύλλογοι διδασκόντων συνεδριάζουν σήμερα και θα συνεχίσουν να συνεδριάζουν και μετά τον αγιασμό της Δευτέρας, έτσι ώστε προσαρμόσουν και εξειδικεύσουν όλα αυτά τα μέτρα των 3 οδηγών στη δικιά τους σχολική μονάδα. Ο ίδιος σημείωσε ότι το Υπουργείο και Δήμοι είναι έτοιμοι όποτε χρειαστεί να βοηθήσουν, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από τους Δημάρχους του Νομού ότι όλα θα είναι έτοιμα τη Δευτέρα. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι μετά από επικοινωνία μας, όλοι οι Δήμαρχοι επιβεβαίωσαν ότι τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι καθόλου. Είμαστε έτοιμοι και οι καθαρίστριες τοποθετημένες, περιμένουμε τις μάσκες. Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα τουλάχιστον θα τις παραλάβουμε, αν όχι Σαββατοκύριακο σίγουρα θα τις έχουμε παραλάβει. Έχουμε το Plan B, να το πω έτσι που λέμε πια ελληνικά, Plan A, Plan B και ούτω καθεξής. Έχουμε, είμαστε έτοιμοι, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα δώσετε δικές σας δηλαδή και μετά... μετά από εκεί και πέρα βρίσκουμε και αντικαθιστούμε αυτές. Εν πάση περιπτώσει όμως θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, γιατί και η διαβεβαίωση από την ΚΕΔΕ ήταν ότι θα τις έχουμε. Παράλληλα, απευθύνθηκε στους γονείς, ζητώντας από αυτούς 5 πράγματα, όπως να διαβάσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, να πληροφορήσουν τα παιδιά τους για την αναγκαιότητα των αλλαγών και να διαβάσουν μαζί τις συμπληρωματικές οδηγίες, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους στη χρήση μάσκας, να ελέγχουν τα παιδιά πριν πάνε σχολείο για τυχόν συμπτώματα και να τα θερμομετρούν, και να ξέρουν πότε τα παιδιά πρέπει να μην πάνε σχολείο και πότε να επιστρέψουν μετά από μία ίωση. Θέλω να κάνω σαφές. Η μάσκα είναι υποχρεωτική στο σχολείο, ιδιαίτερα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου θα φοριέται μόνο σε περίπτωση μεγάλου συνωστισμού. Όποιος γονέας έχει διαφορετική άποψη για το ζήτημα της μάσκας, είναι δεκτή, αρκεί να κρατήσει το παιδί του στο σπίτι. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών τόνισε ότι οι γονείς απαγορεύεται να μπαίνουν μέσα στο σχολείο παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα φορώντας μάσκα. Θα παρακαλέσω και θα καλέσω τους γονείς να βρίσκονται σε επιφυλακή τις ώρες λειτουργίας των σχολείων. Να είναι κοντά στα τηλέφωνά τους. Γιατί σε περίπτωση που υπάρξουν κάποια συμπτώματα στον μαθητή,
τότε θα κληθούν στα τηλέφωνά τους για να τον παραλάβουν. Στο σημείο αυτό, επειδή ακούγονται διάφορα, θα ήθελα να πω ότι ο μαθητής θα απομακρύνεται σε ειδικό από τα άλλα παιδιά, θα βρίσκεται σε ειδικό χώρο υπό την επίβλεψη είτε του υπεύθυνου του COVID που υπάρχει σε κάθε σχολείο, είτε του αναπληρωτή του. Στο τέλος θα βρίσκεται και με το διευθυντή του σχολείου.